Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς να είστε, θα μου πείτε. Αυτή την αδιάφορη μέρα την Τρίτη, 28 του μηνός, αλλά παιδιά, σκεφτείτε ότι μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Γιατί είναι Χριστούγεννα, δεν βλέπετε εδώ, στόλισσα. Είμαι εγώ, μην αλλάξετε το πλάνο, εγώ και ο Πούλης, τον θυμάστε τον Πούλη. Ναι, είναι ο Πούλης. Έχει επιστρέψει ο Πούλης μου από πέρυσι. Περίμενε πώς και εκείνος να βγει. Εδώ, τι. Με ποιον μου πέσε, πέσε. Αλήθεια. Και τι. Δώσε μου το σκουφί του τώρα. Πέταξε μου το σκουφί του. Ο Πούλης μου επέστρεψε με πιο μικρό σκουφί, αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι αυτό. Εντάξει, ή μπορεί να πάει και ξεχωριστά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μαζί για να περάσουμε την ημέρα μας, να τη σπάσουμε στα δύο. Και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Γιατί το χάσαμε το κορμί. Κορίτσια, ωραία, το χάσαμε το παλικάρι. Πάει, έφυγε. Και δεν μιλάω φυσικά για κανέναν άλλον εκτός από τον πρίγκιπα Harry. Ήταν, σας έλεγα εγώ, πριν βγει ο Ed Sheeran και γίνει ο σαμπάνης της Αγγλίας. Σας τα έλεγα εγώ. Αυτός είναι ωραίος άντρας. Όχι, εσείς εκεί θέλετε τον William που είναι ο φλόρος. Όχι, όχι, ήταν ο Harry. Και μόλις βγήκε ο Ed Sheeran και γίνανε μόδα οι κοκκινομάλιδες και μας έλεγε και καλά η Μέγαν, πώς τη λένε στο επίθετο, κάθεστε, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Τέλος πάντων, αυτή η Αμερικανίδα που πήγε και τον πήρε, η Μέγαν Μάρκλ, έτσι είναι το όνομά της, η ηθοποιός, ότι και καλά δεν τον ήξερε. Άσε μας, κουκλίτσα μου, που δεν τον ήξερες. Πες μας ότι και εσύ ακολούθησες το σχέδιο Kate Middleton. Πες το μας κι εσύ. Βέβαια, θα μου πεις, η αλήθεια είναι ότι η παιδιά τους έβλεπες λίγο στη συνέντευξη τύπου που δώσανε σήμερα το πρωί. Μόνο που δεν δάκρυσε ένα πράγμα. Τέτοιος, σιγά κι εσύ. Τέτοιος ρομαντισμός, πουθενά. Δηλαδή, τέτοια ιστορία αγάπης, φανταστική. Δεν την έχετε ονειρευτεί στη ζωή σας ποτέ. Αλλά έτσι είναι αυτά συμβαίνει. Έτσι συμβαίνει και στον κόσμο. Θα τα λέμε τώρα. Μπορεί να συμβεί και σε εσάς κάποια στιγμή στη ζωή σας. Να μην αγχώνεστε καθόλου. Ακούω πολύ. Μπορεί και σε εσένα κάποια στιγμή να συμβεί αυτό. Μπορεί να γνωρίζεις τον έρωτα τη ζωή σου και να μην ξέρεις καν ότι αυτός ο έρωτας τη ζωή σου έχει όλη την Αγγλία από κάτω του. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ κάνω την πλάκα μου τώρα, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Η πριγκίπισσα λοιπόν, Μέγαν. Αυτός θα είναι και ο τίτλος της, με το φανταστικό μονόπετρο από διαμάντια της Νταϊάννα. Τι ωραία, είδες, είναι γλυκά παιδιά αυτά. Αυτά θα πάνε την Αγγλία ένα βήμα παρακάτω, να μου το θυμηθείτε με. Εγώ κάτι ξέρω που σας λέω. Λοιπόν, δώσανε και τη συνέντευξη τύπου, είπανε πως γνωριστήκανε. Θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία, παιδιά. Θέλω να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επίσης, θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί σε εσάς, παιδιά που πηγαίνετε ακόμα στο σχολείο, έχω μία έρευνα την οποία πρέπει να την πάρετε στα χέρια σας και να την προτάξετε στους γονείς σας, στους καθηγητές σας, στο ίδιο το κράτος. Άμα σου λέει, κύριε αδερφέ, γιατί θα σας δικαιώσει. Και θα σας δικαιώσει για ποιο λόγο, μάλλον θα έρθει και θα δώσει απάντηση στα ερωτήματά σας. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο αρρωσταίνετε εσείς που πηγαίνετε στο σχολείο πιο συχνά από ότι αρρωσταίνουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα, επίσης. Για ποιο λόγο καμιά φορά οι επιδόσεις σας είναι λίγο πιο πεσμένες από ό,τι ας πούμε των παιδιών που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν αμέσως μετά. Επίσης, εχθές παιδιά είχαμε μια συζήτηση εκεί στη Βουλή. Ο κακός ο χαμός έγινε κάτι με τη Σαουδική Αραβία, λέει, γινότανε κάτι με τα, κάτι με τα όπλα, κάτι με τον αδερφό, τον Πάνο τον Καμένο που είπε ο κύριος Τσίπρας εκεί, υπερυποστήριξε πάρα πολύ. Αδερφός, λοιπόν. Γενικώς υπάρχει μια αδερφική σχέση μεταξύ των πολιτικών, ρε παιδάκι. Κατάλαβες, είναι αυτό, είναι ο μπρο μου, είναι ο έτσι μου. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, τι σημασία έχει και αυτό τώρα, τι σας ενδιαφέρουν και εσάς. Προφανώς και δεν σας ενδιαφέρουν καθόλου εσάς αυτά. Αυτά που σας ενδιαφέρουν εσάς είναι να περάσετε καλά. Αυτά που σας ενδιαφέρουν εσάς είναι προφανέστατα να τελειώσει δα και αυτή η σχολική περίοδος και να έρθουν να μπουν επιτέλους τα Χριστούγεννα, να πάτε καμιά διακοπή, να καθίσετε λίγο, να βγείτε και λίγο έξω. Να περάσετε και λίγο καλά και να ξεδώσετε, ιδίως εσείς τώρα που είσαστε στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και ζορίζεστε πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω, οπότε κάνετε λίγο υπομονή. Το ξέρω ότι τα Χριστούγεννα θα είναι λίγο δύσκολα γιατί θα πρέπει να διαβάζετε. Όπως επίσης, το πιο δύσκολο περίοδος είναι το Πάσχα. Αλλά σας έχω πει και σας τα έλεγα και πέρσι. Είναι ένας χρόνος, ούτε που θα τον καταλάβετε πώς θα περάσει. Πιστέψτε με ότι ο χρόνος τρέχει σαν νερό. Σαν νερό τρέχει λοιπόν ο χρόνος, όπως είπα και πριν από λίγο, κάτι που σημαίνει ότι εγώ πρέπει να φύγω να πάω σε ένα γρήγορο break. Εσείς δεν θα φύγετε, δεν θα πάτε πουθενά, διότι έχουμε να μιλήσουμε και για καλλιτικά κορίτσια μου. Έχουμε να μιλήσουμε για τα αγαπημένα μας Wet and Wild, που τα λέμε και με την Ελένη. Επίσης έχουμε φανταστική λίστα σήμερα στο Cooler List. Δεν θέλω να το χάσετε το απόγευμα στις 7 η ώρα. Έχει ήδη βγει στα social το τι θα κάνουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά όμως, σας λέω και εγώ να μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 7. Παιδιά, 7 με 7.30.
Δεν θα πούμε πολλά. Έτσι, ξέρετε, λέμε τα δικά μας και τα ωραία μας, τα περίεργά μας. Χθες έκανε για την παρέμβασή του ο Θέμης. Έγινε ο κακός ο χαμός. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ να μείνετε συντονισμένοι. Εγώ θα πάω σε ένα γρήγορο break, θα επιστρέψω αμέσως μετά όμως, γιατί τα έχω όλα εδώ. Ναι, εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει. Επιστρέψαμε καλά μου, αγαπημένα μου φιλαράκια, για να καθίσουμε μαζί μέχρι και τις 5 η ώρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι τρέχουν κάτι γυρίσματα εδώ, τα οποία θα τα δείτε λογικά από τη νέα χρονιά ή ενδεχομένως και από την επόμενη εβδομάδα, στα οποία θα σας αρέσουν πάρα πολύ και εγώ θα σας δίνω εδώ τις πασούλες μου από το Λόκα μου. Απλά αρκεί να είσαστε εσείς συντονισμένοι και να μην φύγετε, να μην πάτε πουθενά, διότι νέος αέρας έρχεται και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όχι μόνο στην εκπομπή της Ελένης. Λοιπόν, αφού σας είπα ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα γιατί το χάσαμε το κορμί παλικάρια, τη Κασίλα μας, το χάνουμε το πατριώτη, συγγνώμη, παλικάρια. Το χάνουμε το κορμί πατριώτη, έτσι τη λέει, ή παλικάρια, όχι. Το χάσαμε το κορμί κορίτσια, τέλος πάντων, εκεί θέλω να καταλήξω. Επίσης είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί επιστρέφουν οι θεσμοί ή επέστρεψαν οι θεσμοί, τέλος πάντων, μία από τις μέρες, διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι για την διαπραγμάτευση. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο αγκάθι? Μπορεί να είναι κάποιο από αυτό της γυρλάντας εδώ πέρα που με ενοχλεί πίσω. Αχ, τι ωραία που μου ταιριάζει όμως. Είδατε. Θα μπορούσα. Να, είδατε, ξεχωρίζουν τα χέρια μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, ουδέμια σημασία έχουν όλα αυτά που σας λέω τώρα. Μάλλον πάρα πολύ σημασία έχουν. Αλλά εμείς εδώ θα πούμε τα δικά μας. Λοιπόν, πριν φύγουμε, σας είπα ότι έχει βγει μία μελέτη στην οποία πρέπει να δώσετε πάρα πολύ βάση. Όπως έκανα και εγώ σήμερα το πρωί που καθόμουν και τη διάβαζα. Λοιπόν, η μελέτη λέει το εξής. Η μελέτη λέει ότι τα παιδιά πρέπει να ξεκινούν την σχολική τους ώρα, πρέπει να ξεκινούν το σχολείο για την ακρίβεια από τις 11 η ώρα και μετά ή από τις 10 η ώρα και μετά. Δεν σας κάνει το 11 και θέλετε 10, ναι, από τις 10 η ώρα και μετά. Γιατί, παιδιά μου, γιατί τα παιδιά χρειάζονται, λέει, και αγαπητοί γονείς που μας βλέπετε τώρα, πρέπει να ξεκινάτε και αγαπητοί καθηγητές και αγαπητό κράτος, πρέπει να ξεκινάει από τις 10 η ώρα και μετά το σχολείο. Διότι οι μαθητές θα είναι πολύ καλύτεροι στις επιδόσεις τους πρώτα απ' όλα. Επίσης θα μειωθούν τα περιστατικά αρρώστιες. Γιατί τα παιδιά χρειάζονται παραπάνω ύπνο από ό,τι χρειαζόμαστε εμείς οι μεγάλοι και από ό,τι χρειάζονται γενικά οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι μπορεί με ένα 7 ωράκι και γενικώς όσο μεγαλώνει, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο λιγότερο ύπνο χρειάζεσαι και τόσο περισσότερες αντοχές έχεις. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και κοιμάσαι λιγότερο όταν μεγαλώνεις. Εγώ θα πίστευα για κάποιο λόγο ότι χρειάζεσαι περισσότερο ύπνο. Αλλά όχι, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεσαι λιγότερο. Εγώ λοιπόν θα πίστευα. Και εγώ πίστευα ότι δεν ισχύει. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι το βλέπω σε μένα. Ότι σήμερα για παράδειγμα που κοιμήθηκα 7 ωρίτσες, ωραιότατες, μια χαρά σηκώθηκα, φρεσκότατη, με πάρα πολύ όρεξη για δουλειά, διάβγεια, όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως, τα παιδιά χρειάζονται 9 και 10 ώρες πολλές φορές. Με αποτέλεσμα να καταλήγουν να μην προλαβαίνουν να κάνουν όλα αυτά που έχουν μέσα στην ημέρα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας τους. Γιατί δεν είναι μόνο το σχολείο, μην γελιόμαστε. Είναι το σχολείο, μετά είναι η επιστροφή, λίγο να φας, μετά λίγο να πας στο φροντιστήριο. Μετά να τελειώσει το φροντιστήριο που τελειώνει πολύ αργά, 7-8. Να έρθει στο σπίτι η κοπέλα που θα σου κάνει αγγλικά, να πάει 9 η ώρα και μετά από τις 9 να πρέπει να διαβάσει και για το σχολείο για την επόμενη μέρα. Οπότε καλές 11. Οπότε βάλτε το εσείς κάτω τώρα να πέσει για ύπνο 11:30-12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 που σηκώνονται κάποιοι. 6 ώρες. Πού να σας φτάσουν 6 ώρες, ρε παιδιά, για να ξεκουραστείτε και μετά λες ότι έχω και ένα Σαββατοκύριακο να πάω και μια βόλτα. Και θα κάτσουμε Σαββατοκύριακο, θα κάτσω όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι μου να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα. Όχι. Θέλεις και εκεί να αδράξεις το χρόνο σου, θέλεις να αδράξεις την ημέρα σου. Ιδίως το χειμώνα που η ημέρα είναι και πιο μικρή, έχεις, ρε παιδί μου, την ανάγκη να την κάνεις τη βόλτα σου. Όποια και είναι αυτή, να είναι για ένα καφέ, να είναι μια πιο βραδινή βόλτα. Γιατί άμα είσαστε στο σχολείο, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Και μάλιστα όλο αυτό έρχεται και δίνει μια έτσι πιο ωραία, πώς να το πω, μάλλον κάνει μια πολύ ωραία παρομοίωση, η οποία είναι η εξής. Παρομοιάζει, ας πούμε, τους μαθητές του σχολείου που είναι και γύρω στα 17-18 με τους φοιτητές που επίσης είναι γύρω στα 18-19 που δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση ηλικιακή που σημαίνει ότι ο χρόνος που χρειάζονται για να κοιμηθούν, ο χρόνος του ύπνου είναι ακριβώς ο ίδιος. Άρα και έρχεται και τους λέει για ποιο λόγο λοιπόν τα παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και είναι στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου και στο δεύτερο έχουν πολύ καλύτερες αποδόσεις από τα παιδιά όταν είναι στο σχολείο. Καταλάβατε. Δηλαδή, ένας χρόνος μετά δεν κάνει κάτι. Δεν σου λέει ότι χρειάζεσαι στον ένα χρόνο λιγότερο ύπνο. Όχι, παιδιά. Αυτό που σας λέει ουσιαστικά είναι το εξής. Αυτό που σας λέει είναι ότι πρέπει εσείς εκεί που ασχολείστε με αυτό να δώσετε στα παιδιά το χρόνο να κοιμούνται λίγο περισσότερο για να πηγαίνουν στο σχολείο και να είναι πιο
να έχουν ένα πιο καθαρό μυαλό και έτσι θα γλιτώσουν φυσικά και τις πάρα πολλές απουσίες. Γιατί, όπως και να το κάνεις, άμα αρρωσταίνεις, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απουσία. Και πρέπει να τις δικαιολογήσεις κιόλας μετά. Γιατί και οι δικαιολογημένες ακόμη νομίζω ότι έχουν και ένα συγκεκριμένο αριθμό. Εντάξει, στις αδικαιολόγητες πάει στο πιάτο, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι. Αλλά οι δικαιολογημένες όμως. Εγώ αρρώστηνα συνέχεια, ας πούμε, στο σχολείο. Φάμε, πείτε, εγώ μπορούσα να την έφυγε. Αλλά εντάξει, δεν κάνω. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Μπορείτε να την πάρετε στα χέρια σας, να τα κρατήσετε και να πάτε έτσι στο σχολείο και να την προτάξετε στους γονείς σας, αλλά και στους καθηγητές και να τους πείτε ότι ξέρετε κάτι. Εγώ από εδώ και πέρα θα κοιμάμαι μέχρι τις 10 και το σχολείο μου θα ξεκινάει από τις 10 και μετά. Εντάξει, εντάξει. Πάω και εγώ να φύγω για ένα γρήγορο break. Εσείς δεν θα φύγετε, δεν θα πάτε πουθενά γιατί μου πήρε πάρα πολύ ώρα μέχρι να αναλύσω αυτό το θέμα και θα επιστρέψω αμέσως μετά με ό,τι υπόλοιπο έχουμε τότε. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, παιδιά. Αχ, μου κόπηκε η φωνή. Είναι ο James Blunt που τραγουδάει το OK. Εδώ λοιπόν είμαστε, παιδιά, μαζί για να περάσουμε την ημέρα μας, όλη την υπόλοιπη ημέρα μας. Όχι ακριβώς μαζί, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε και στις 7 η ώρα. Άλλωστε, δίνουμε το ραντεβού μας εκεί στο Cooler List και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία λίστα. Δεν θυμάμαι, την ξέχασα να σας πω την αλήθεια μου. 7. Κάτι 7 έχουμε πάλι. Τι 7 έχουμε όμως σήμερα. 7. 7, τι 7 έχουμε. 7. Έλα, ρε, Λένια, θυμίσου λίγο. Πείτε μου λίγο, παιδιά, τι 7. Έχουμε που να θυμάστε και εσείς θα μου πείτε. Ναι, Γιώργο, τι γράφει ο πίνακας εκεί απέναντι που είσαι τώρα. Ναι, για την αϊπνία. 7 τυπιά για την αϊπνία, λοιπόν, παιδιά, σήμερα στο Cooler List. Μείνετε συντονισμένοι. Θα καταρρύψω όλο το list της Ελένης. Έτσι έχω αποφασίσει σήμερα, γιατί μου είπε ένα συγκεκριμένο και της είπα ότι όχι, αυτό δεν είναι. Οπότε θα το καταρρύψω όλο το Cooler List της Ελένης σήμερα. Λοιπόν, και 7 τυπιά για την αϊπνία. Σιγά, ποιος είχε αϊπνία. Φουλ αϊπνία, παιδιά. Έχω προσπαθήσει να βρω εκατομμύρια τρόπους να την καταπολεμήσω και θέλετε να σας πω ποιος είναι ο νούμερο ένα. Θα το πω και το απόγευμα, αλλά θα σας το πω και τώρα. Ο νούμερο ένα τρόπος να καταπολεμήσω την αϊπνία είναι να ξεκινήσει ραδιόφωνο 7 με 10 το πρωί και να ξυπνήσω από τις 5.30. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Εγώ χθες κοιμήθηκα από τις 10 και επίσης κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι βρήκα ποια θα είναι η επόμενη δουλειά που θα κάνει ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου αφού σταματήσει από την τηλεόραση. Και θα σας την πω αμέσως τώρα ποια είναι αυτή. Αυτή είναι να γίνει εκφωνητής και να διηγείται παραμύθια. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους παιδιά. Χθες έβλεπα το Nomads, τόσο πολύ μου άρεσε που με πήρε ο ύπνος. Ακούς πουλί. Τόσο πολύ μου άρεσε χθες το Nomads που με πήρε ο ύπνος. Και γιατί, εντάξει, όπως και να το κάνεις, ήταν αυτό το αγώνισμα που δεν το λες ακριβώς αγώνισμα, το να σταθούμε σε ένα στήλο πάνω. Στο στήλο έμεινα. Δεν μπορούσα να πάω παρακάτω γιατί σας ξαναλέω ότι έκλεισαν τα μάτια μου. Και απλά κάποια στιγμή εκεί που λίγο έτσι είχε πάρει, έπρεπε να το άκουσα. Έπεσε ο Γιώργος. Από το στόμα του Γρηγόρη Αρναούτογλου άκουσα. Έπεσε ο Γιώργος. Και απλά σκέφτηκα μέσα στο ρεύμα μου. Λες να χτύπησε. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, επίσης να πω ότι ο Ροκλός είναι υποψήφιος. Είναι μονομάχος. Ο υποψήφιος μονομάχος. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο ποιο ήτανε. Ο Ροκλός είναι υποψήφιος μονομάχος και ο Αναδιώτης. Ο Αναδιώτης γιατί. Αυτό προέκυψε άραγε από το αγώνισμά τους. Πού να ξέρετε και εσείς θα μου πείτε τώρα. Το καταλαβαίνω. Όχι και εγώ παιδιά μου, σας καταλαβαίνω να ξέρετε. Και επίσης να σας πω ότι χθες είχαμε πάει σε ένα φανταστικό event με την Ελένη. Θα μπείτε και θα το δείτε στο story μας άλλωστε. Για όποιον από εσάς δεν έχει μπει και δεν το έχει δει. Πάντως πολύ πολύ ωραία κοσμήματα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Με όλους τους celebrities, οι οποίοι ήρθαν μετά από εμάς, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Να σας πω ότι κρύωσα επίσης εγώ εχθές, γιατί περίμενα την Ελένη 20 λεπτά να έρθει με το αυτοκίνητο, αλλά και εγώ δεν ήξερα να ξεκινήσω πιο μετά, γιατί μου λέει ξεκινά ότι μόλις φύγησα από το σπίτι. Και ο χρόνος για να φτάσουμε στο μέρος του συγκεκριμένου ήταν ακριβώς ο ίδιος, γιατί η απόσταση πάνω κάτω τα σπίτια μας με το συγκεκριμένο μέρος ήταν πάρα πολύ κοντά. Και μου λέει η Ελένη, το GPS μου λέει εμένα, μου λέει 5 λεπτά. Α, πολύ ωραία της Ελένη, εξαιρετικά. Και εμένα τη λέω 5 λεπτά, λέει. Έλα μου όμως που είχα ξεχάσει ότι η Ελένη είναι από την Κοστριά και την μπλέχτηκε. Και να σας πω και κάτι, εγώ μπλέχτηκα και 4-5 φορές. Και την μπλέχτηκε και την περίμενε 25 λεπτά στο κρύο. Οπότε, εάν αύριο δεν θα είμαι μαζί σας, θα είναι επειδή θα είμαι πάρα πάρα πολύ κρυωμένη, διότι η Ελένη με αίσθησε ξεκάθαρα εχθές στο event που είχαμε πάει. Παιδιά, πριν φύγω,
Είδατε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Πριν φύγω για ένα πολύ γρήγορο break, θα ήθελα να σας μιλήσω για την θετική είδηση της ημέρας, η οποία είναι η εξής. Επιστρέφει το House of Cards. Συγκεκριμένα λοιπόν έχω μπροστά μου την είδηση, γιατί μόνο θετική θα μπορούσε να είναι για αυτούς που φυσικά αγαπάτε τη συγκεκριμένη σειρά και στεναχωρηθήκατε πάρα πολύ όταν μάθατε ότι το Netflix αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στη συγκεκριμένη σειρά. Όχι, ξεκινάνε πάλι τα γυρίσματα. Μετά φυσικά όμως από τις καταγγελίες σε βάρος του Kevin Spacey για σεξουαλική παρενόχληση. Αρχικά μάθαμε ότι η σειρά παγώνει, στη συνέχεια λέει υπήρξε αφήμαστε ότι δεν θα δούμε ποτέ την τελευταία σεζόν. Ενώ άλλες πηγές μάλιστα ανέφεραν πως ίσως συνεχιστεί, αλλά χωρίς τον ηθοποιό, με τους παραγωγούς να σκέφτονται να σκοτώσουν τον τηλεοπτικό Francis Underwood. Πλέον όμως ξέρουμε, λέει, ότι η σειρά θα συνεχιστεί καθώς τα γυρίσματα ξεκινούν εκ νέου μετά το μικρό διάλειμμα. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μετέδωσε το BBC, επικαλούμενο πάντα πηγές, το House of Cards θα συνεχιστεί χωρίς τον Kevin Spacey, αφού τον έδειξε ξαναπέλυσε άλλωστε, και δήλωσε πως δεν πρόκειται να εμπλακεί στην παραγωγή της σειράς, εάν συμμετέχει ο ηθοποιός. Η αντιπρόεδρος λοιπόν της MRC, η κυρία Παολίν Μισέλη, που είναι στην παραγωγή μαζί με το Netflix, έστειλε πρόσφατα επιστολή σε όλους τους συντελεστές της σειράς και τόνισε ότι οι σεναριογράφοι συνεχίζουν να δουλεύουν το διάστημα που είχαν διακοπεί τα γυρίσματα. Αυτή η παραγωγή, λέει, είναι η μεγαλύτερη από την υπόθεση ενός ανθρώπου. Προφανώς, γιατί λέγαμε και τις προάλλες, θυμάστε, ότι εάν σταματήσει η παραγωγή του House of Cards, Αυτό θα σημάνει αυτόματα την διακοπή εργασίας για κάποιους χιλιάδες ανθρώπους, που σημαίνει ότι αυτό δεν είναι στον δρόμο. Λοιπόν, περισσότερες εξελίξεις θα έχουμε στις 8 Δεκεμβρίου. Περισσότερες εξελίξεις όμως θα έχω εγώ μόλις επιστρέψω, γιατί πρέπει να συζητήσω λίγο για καλλιτικά για Wet n Wild εδώ. Και δεν υπάρχει καλύτερη εκπομπή για να τα ακούσετε όλα αυτά από αυτήν εδώ και φυσικά και μετά από το Cooler List που έχουμε για την εκπομπή. Είμαστε ρε παιδάκια, επιστρέψαμε γιατί πλησιάζει η ώρα που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε όπως καταλαβαίνετε. Καλά, χθες θέλω να σας πω ότι γέλασα πάρα πολύ με τα reality που θα ξαναβλέπαμε στο Cooler List που κάναμε και σκέφτηκα ακόμη περισσότερο εγώ reality. Ας πούμε, θα ήθελα... Είχαμε το The Wall, ρε παιδιά, δεν θυμάστε το The Wall. Είχαμε που το λέγαμε και με την Ελένη. Μετά είχαμε πάρα πολλά reality που ξέρετε, ας πούμε, ποια εκπομπή εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδώ, πέρα από την πλάκα τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναδώ την εκπομπή που έκανε ο Σπύρος Σούλης, σαν τρελή, το με το δεξί. Και έρχομαι και το καταθέτω εδώ. Πιστεύω ότι είναι η πιο επιτυχημένη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Ήταν η πιο επιτυχημένη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση και εδώ με το δεξί θέλω αυτήν και μόνο να ξαναδώ. Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω λερώσει και αυτό το τζιν, το οποίο το πήρα πάλι από τα καθαρά. Εχθές λέρωσα άλλο ένα και σήμερα λέρωσα και άλλο ένα. Δηλαδή, εγώ αυτό που κάνω είναι να πλένω συνέχεια τζιν. Αυτή είναι η δουλειά μου τελικά. Λοιπόν, παιδιά, επειδή διανύουμε και την Cyber Monday, Cyber Week και επειδή είστε έτσι κολλημένοι πίσω από τους υπολογιστές σας και περιμένετε να κάνετε τις παραγγελίες που θέλετε να κάνετε ή πίσω από τα κινητά σας για να βρείτε ενδεχομένως κάποιο προϊόν που έχετε στο κεφάλι σας φθηνότερα. Εσείς ρε αγόρια που είσαστε πιο πολύ του υπολογιστή, μισό λεπτό να βάλετε και τον μπούλι μου εδώ. Εσείς ρε αγόρια που είσαστε πιο πολύ του υπολογιστή, αλλά και κορίτσια, κάντε την καλή, αλλά τώρα εγώ απευθύνομαι στα κόρια, γιατί τώρα έχουμε πει για τα καλά εδώ, βλέπετε έτσι, μισό λεπτό, τα Χριστούγεννα, εδώ και εδώ, έχουν πει για τα καλά τα Χριστούγεννα, οπότε εσείς που είσαστε πίσω από τον υπολογιστή και κάνετε τις παραγγελίες σας τώρα, όποιες και αν είναι αυτές, να παραμπείτε, να παραγγείλετε οπωσδήποτε στο Skouras Cosmetics πράγματα και για τα κορίτσια σας, για τις κοπέλες σας, για τις μαμάδες σας, για τις αδερφές σας, να τους κάνετε ένα ωραιότατο δώρο και να το βάλετε κάτω από το στολισμένο το δέντρο. Αυτό θα ήθελα να κάνετε λοιπόν, αυτό θα ήθελα από εσάς ή εσείς που έχετε μια αδερφή εκεί, ναι, να πάρετε και εσείς να τους πάρετε ένα πολύ ωραίο καλλιτικό και να τους το αφήσετε κάτω από το δέντρο. Και εγώ σας έχω την εταιρεία, σας την έχω, σας έχω την εταιρεία Wet n Wild. Αυτή η φανταστική εταιρεία που είναι εδώ στην παρέα μας, είναι στην παρέα μας εδώ και καιρό. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένες γι' αυτό. Τώρα λοιπόν που έρχονται Χριστούγεννα, δεν ξέρω αν θα σας πρότεινα να πάρετε τις παλέτες. Αυτές τις παλέτες με τις nude αποχρώσεις, οι οποίες είναι έχει λίγο πιο σκούρες στο τέλος, υπάρχει και με μαύρο, υπάρχει και με καφέ. Αλλά θα σας πρότεινα αυτό που έχει και πολλές σκιές με γυαλάδες που εμένα μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Θα σας πρότεινα λοιπόν να πάρετε μια τέτοια παλέτα ή ένα ωραίο κάτσου κόκκινο κραγιόν που ταιριάζει πολύ με τα Χριστούγεννα, να το βάζετε έτσι. Βλέπετε. Δίπλα στα χείλη σας, να βλέπετε την κοπέλα σας και να λέτε «Χριστέ μου,
τι ωραίο είναι αυτό που σου, τι ωραίο δώρο είναι αυτό που σου έκανα. Και πιστέψτε μου ότι πάντα. Ναι, Χριστέ μου. Έλα να σε φιλήσω, αγάπη μου, να δω αν φεύγει. Καταλάβατε, αυτό ακριβώς λοιπόν. Και εγώ σας εγγυώμαι ότι δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά αγόρια. Οπότε επιτέλους θα φοράει. Έχει σκόνη αυτό. Θα φοράει η κοπέλα σας το κόκκινο το κραγιόν και θα της δίνετε ένα φιλί και δεν τότε δεν θα είσαστε σαν κλόουν. Ε, δεν είναι πολύ έξυπνο αυτό. Κι όμως, Wet and Wild λοιπόν, Greece, Wet and Wild GR, να μπείτε στα social να τα δείτε. Ό,τι τέλος πάντων εσάς θα σας κάνει κέφι. Εγώ θα σας πω ότι αν βάλετε στην άκρη, αν θέλετε να διαθέσετε πούμε, ένα 20άρικο, πιστέψτε μου ότι θα πάρετε παραπάνω από 3 πράγματα. Σας το υπογράφω αυτό, οπότε να το έχετε στο νου σας. 3 πραγματάκια, έτσι 3 καλλιντικάκια για την κοπέλα σας μέσα στα Χριστούγεννα είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να της κάνετε. Άντε, αυτό και ένα ταξίδι. Αλλά είναι το ίδιο τώρα. Σε αυτό θέλεις 20 ευρώ, ενώ στο ταξίδι θέλεις ένα διχιλιαράκι. Ε, δεν το θέλεις Γιώργο μου. Το θέλεις, μέσα στο νερό, γιατί δεν είναι τα εισιτήρια αυτά καθ' αυτά. Όχι παιδιά, δεν είναι τα εισιτήρια αυτά καθ' αυτά. Εδώ είμαι. Είναι... Τι θα κάνεις, δεν θα πεις μια, πας μια βόλτα, δεν θα πας για ένα φαγητό, δεν θα πας για ένα καφέ, κάπου θα πας τέλος πάντων. Λοιπόν, Wet and Wild, go for it. Εγώ go for it. Τώρα πάω για να κάνω την εκπομπή με την Ελένη, τώρα δηλαδή. Έχουμε ένα 5, 6, 7. Σε ένα δύο ώρακι θα είμαστε πάλι μαζί, θα είμαστε πάλι στον αέρα. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια οικογένεια. Εχθές ήρθε και ο Θέμης, αφού τελείωσε τη δική του εκπομπή, ήρθε και έκανε στην εκπομπή της Ελένης bombing. Αλλά μας είπε αυτή την επική, το επικό σκηνικό που είχε συμβεί στη στιγμή της αλήθειας τότε σε αυτό το reality που αναπολύσαμε, που τότε πιστεύω ότι οι οικογένειες χάλασαν, σπίτια έκλεισαν, διαζύγια πάρθηκαν. Γενικώς υπήρξε πολύ δουλίτσα μετά στους δικηγόρους μετά από αυτή την εκπομπή. Εγώ θα σας φιλήσω, εγώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι επιτέλους φεύγει και αυτή η Τρίτη, θα έρθει η Τετάρτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή, όπου θα φύγει και αυτή η εβδομάδα και σιγά σιγά όσο θα περνάει η ώρα θα πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Θέλω μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, την Κυριακή, να έχετε στολίσει όλοι ή να έχετε βάλει έστω και κάτι. Και παιδιά, θυμίστε μου να σας φέρω αύριο φωτογραφία από στολισμένο αυτοκίνητο. Απλά θέλω να κάνω μπλερ την πινακίδα. Από στολισμένο αυτοκίνητο. Όταν λέω στολισμένο όμως, τύπου στολισμένο, όχι αηδίες, αυτοκίνητο, παιδιά, κοντά στο σπίτι μου, το οποίο είναι με φωτάκια όλο απ' έξω. Αυτοκίνητο που κινείται, παρακαλώ. Θυμίστε το μου, να σας το δείξω αύριο. Μέχρι αύριο, σας φιλώ. Τα λέμε στις 7 η ώρα στο Cooler List για να δούμε τις 7 τρόπους που μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αϊδνία. Όπου ήρθε. Συγγνώμη.